Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα, παρέα με την Παρίλα, θα φτιάξουμε λιγκουίνι με μύδια. Και πριν ξεκινήσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Κάπου, κάτω-κάτω δεξιά, υπάρχει και ένα καμπανάκι. Πατήστε το και αυτό για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την αναλυτική συνταγή με τα γραμμάρια, τη διαδικασία και φυσικά το διατροφικό πίνακα, μπείτε στο site μου www.panosioannidis.com. Πάμε να δούμε σε γρήγορα βήματα τη συνταγή με τα λιγκουίνι και τα μύδια. Βάζουμε μια κατσαρόλα με το ανάλογο νερό της ποσότητας σε σχέση πάντα με τα ζυμαρικά που έχουμε να βράσουμε, αθερμαίνεται. Στραγγίζουμε τα καθαρισμένα μύδια και κρατάμε το νερό τους ξεχωριστά. Καθαρίζουμε και ψιλοκόβουμε τη σκόρα. Ζεσταίνουμε σε δυνατή εστία το τηγάνι μόνο του για μερικά λεπτά. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο μέχρι να καλυφθεί το τηγάνι και προσθέτουμε το μπούκοβο και το ψιλοκομμένο σκόρδο. Προσθέτουμε τα σταγισμένα μύδια και σοτάρουμε ανακατεύοντάς τα με μια σπάτουλα για 2-3 λεπτά. Σβήνουμε με το λευκό κρασί. Κρατάμε τα μύδια σε ένα ανάλογο μπολ. Ρίχνουμε λίγο νερό από τα μύδια, όχι πολύ σε ποσότητα, γιατί είναι αρκετά λιμυρό. Βράζουμε τα ζυμαρικά στο χρόνο που μας δίνει η συσκευασία τους. Μείον 2 λεπτά. Βάζουμε την κατσαρόλα σε δυνατή εστία, προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε πολύ καλά όσο βράζει με ένα φουέ. Και αυτό μέχρι να μειωθεί η σάλτσα από το βρασμό περίπου στα 2 τρίτα και αρχίζει λίγο να δένει. Προσθέτουμε τα βρασμένα ζυμαρικά, ανακατεύουμε προσεκτικά τη σάλτσα με μια σπάτουλα ή ξύλινη κουτάλα. Ρίχνουμε και το νερό από το βρασμό των ζυμαρικών. Προσθέτουμε και τα μύδια που σοτάραμε προηγουμένως. Ανακατεύουμε και βάζουμε το φρέσκο ψιλοκομμένο μαϊντανό. Ρίχνουμε λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο ξύσμα από λεμόνι. Με τη βοήθεια μια τσιμπίδα και μια κουτάλα, δημιουργούμε μια μακρόστενη φωλιά και σερβίρουμε. Προσθέτουμε λίγο φρέσκο θυμάρι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Για αυτή τη συνταγή επιλέγουμε Barilla Linguini. Ένα ιδιαίτερο σχήμα για φινιτσά το αποτέλεσμα. Στο κατάλληλο πάχος για να κρατούν τη γεύση των υλικών. Το απόλυτο τέριασμα με θαλασσινά. Σίγουρα δεν θα προτείνω την αναμενόμενη συνταγή, δηλαδή μύδια με ντομάτα. Θα προτείνω όμως μία συνταγή που έχετε από Σαρδινία και είναι ιδιαίτερα νόστιμη. Πρώτο μας βήμα είναι να ζεστάνουμε την κατσαρόλα με το νερό. Μέχρι να γίνει λοιπόν αυτό, πάμε να δούμε τη σάλτσα. Τι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε μύδια, είναι μέσα σε θαλασσινό νερό, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για αυτή τη συνταγή. Και πάμε να δούμε τι κάνουμε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα μπολ, μία σίτα και περνάμε όλα τα μύδια μαζί με το νερό. Έχει γεύση από θάλασσα, έχει αλάτι. Ζεσταίνουμε το τηγάνι, full θερμοκρασία, και βάζουμε λάδι τόσο όσο ώστε να καλύψουμε τη βάση του τηγανιού. Η επόμενή μας κίνηση είναι να βάλουμε λίγο καυτερό μπούκοβο. Η επόμενη κίνηση είναι να πάρουμε σκόρδο, να το ψιλοκόψουμε. Κόβουμε τις άκρες για να είναι πιο εύκολο. Με αυτόν τον τρόπο το σπάμε, όπως έχουμε δείξει και σε προηγούμενα βίντεο. Το καθαρίζουμε. Χαμηλή θερμοκρασία στο τηγάνι, ίσα-ίσα να παίρνει τα αρώματα το λάδι από το καυτερό μπούκοβο. Και μετά πάμε και ψιλοκόβουμε το σκόρδο. Το βάζουμε να σοτάρεται. Δεν πρέπει να καεί, πολύ προσοχή. Με χαμηλή θερμοκρασία θέλουμε το λάδι να πάρει τη γεύση από το σκόρδο και από το μπούκοβο. Ανεβάζουμε full, παίρνουμε μια ξύλινη κουτάλα. Ωραία, ανέβηκε η θερμοκρασία. Ρίχνουμε μέσα τα μύδια τα οποία έχουμε στραγγίξει. Σοτάρουμε ελαφρώς. Εξαιρετικά. Και σβήνουμε με λευκό κρασί. Όσο βράζει λοιπόν μέσα στο τηγάνι, εμείς πολύ προσεκτικά θα πρέπει να αφαιρέσουμε τα μύδια. Δεν θέλουμε να βράσουμε πάρα πολύ, ίσα-ίσα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο ζωμός που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή μέσα στο τηγάνι. Και θα χρησιμοποιήσουμε, όπως σας είπα, και το νερό από τα μύδια. Λίγο προσοχή γενικότερα στην ποσότητα του νερού, γιατί είπαμε ότι είναι αλατισμένο. Συσκεπάζουμε την κατσαρόλα που βράζει για τα ζυμαρικά. Προσθέτουμε και εδώ λίγο αλάτι. Τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ισορροπημένο, να μην είναι πάρα πολύ αλμυρό. Σκεπάζουμε μέχρι να βράσει το νερό. Πάμε να επιλέξουμε τα ζυμαρικά μας. Ωραία. Linguini Barilla. Έβρασε. Μια χαρά. Και εδώ χρησιμοποιούμε για αυτή την ποσότητα που έχουμε μπροστά μας, νομίζω μισό παγετάκι, είμαστε καλά.
Linguini έχετε τη λέξη lingua, δηλαδή γλώσσα. Είναι έτσι λίγο κάπως πιο πλατή από ένα σπαγγέτι. Αυτό βοηθάει τέλεια πραγματικά να κολλήσουν πάνω οι σάλτσες και έχει μια ιδιαίτερη ωραία υφή στο στόμα. 9 λεπτά είναι ο χρόνος λοιπόν βρασμού από τα linguini. Εμείς θα τα αφήσουμε γύρω στα 7 λεπτά μέσα στην κατσαρόλα, γιατί θα συνεχίσουμε το βρασμό τους για ακόμα 2 λεπτά μαζί με τα ζυμαρικά, οπότε θα βράσουν ακόμα 2 λεπτά τουλάχιστον. Παίρνουμε βούτυρο, ανεβάζουμε την θερμοκρασία στο maximum και αρχίζουμε και βράζουμε πολύ έντονα τη σάλτσα. Παίρνουμε ένα φουέ, ένα κουτάλι και ρίχνουμε το βούτυρο. Ανακατεύουμε πολύ έτσι απαλά στο τηγάνι. Αν παρατηρήσετε, αρχίζει ήδη και γίνεται η σάλτσα αρκετά έτσι, παίρνει μορφή κρέμας περίπου. Αυτή είναι μια τεχνική περίπου σαν την Beurre Blanc που έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Ζωμός από κάτι που το δένουμε με βούτυρο. Χαμηλώνουμε περίπου πιο πάνω από τη μέση. Έχουμε εδώ λίγο μαϊντανό. Εντάξει, λίγο είπαμε. Ψιλοκόβουμε. Μαχαίρι. Μόνο τα φύλλα, τα κοτσάκια να τα αφήνουμε για κάτι άλλο. Η σάλτσα έχει δέσει, έχει κατέβει. Αρκετά. Και πάμε να δούμε τα ζυμαρικά. Τέλεια. Είμαστε πολύ καλά. Θέλουν ακόμα 2 λεπτάκια για να είναι τελείως έτοιμα και να φτάσουμε στο επίπεδο του al dente. Όμως εμείς συνεχίζουμε τη συνταγή βάζοντας τα ζυμαρικά μέσα στο τηγάνι. Δυνατή φωτιά. Ανακατεύουμε. Αν το φοβόμαστε να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε και με την κουτάλα. Προσθέτουμε και λίγο νερό από τον βρασμό. Τα αφήνουμε να βράσουν για ακόμα 2 λεπτά. Η σάλτσα έχει δέσει εξαιρετικά. Σβήνουμε. Προσθέτουμε τα μύδια. Ανακατεύουμε και βάζουμε το φρέσκο ψιλοκομμένο μαϊντανό. Θα βάλουμε μισή κουταλίτσα ακόμα από το ζωμό. Εδώ είμαστε καλά. Όσο μένει αυτό μέσα στο τηγάνι, τραβάει τη σάλτσα. Άρα το ζυμαρικό linguini γίνεται πραγματικά πάρα πολύ νόστιμο. Παίρνει τη γεύση από τη σάλτσα. Είναι αυτό που λέγαμε ότι κάθεται πολύ ωραία πάνω η σάλτσα στο συγκεκριμένο σχήμα ζυμαρικού. Και πάμε να βάλουμε τώρα και την τελευταία μας πινελιά. Λέμονο θύμαρο, φρέσκο κρυμμένο από πάνω. Λίγο φρέσκο πιπεράκι. Και ένα πολύ σημαντικό συστατικό, ξύσμα λεμονιού. Τα εθέρια έλαια τα οποία βρίσκονται στη φλούδα θα μας δώσουν και την τελευταία πινελιά, αυτή τη φρεσκάδα που ψάχνουμε, τη λεμονάτη φρεσκάδα. Πάμε να σερβίρουμε. Μερικά μύδια. Λίγο σάλτσα. Και λίγο φρέσκο θυμαράκι. Πάντα λίγο φρέσκο πιπέρι. Πιάτο είναι έτοιμο. Πάμε για τη δοκιμή. Είναι ελαφριά η σάλτσα, όσο και βούτυρο να έχει μπει μέσα. Έχει αρώματα λεμονιού, έχει αρώματα από τα βότανα και στο τέλος κάπου έχεις και το πικάντικο στοιχείο που είναι από τον μπούκοβο και από το πιπέρι. Εξαιρετική συνταγή και πάρα πολύ εύκολη. Θα σας περιμένω στην επόμενη.